Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο vlog. Σήμερα θα πάμε στα χιόνια. Είμαστε η ομάδα χιονιάς νούμερο 1. Εγώ, η Κωνσταντίνα και ο Άγγελος. Περιμένουμε την ομάδα χιονιά 2, δηλαδή Αλεκούν, Κρίστη και Αντώνη, οι οποίοι προφανώς έχουν καθυστερήσει. Και πάμε στο ελατοχώρι για να κάνουμε σκι μετά από 2 χρόνια. Πήραμε καφεδάκι, είμαστε σχεδόν εκεί και πάμε για βουνό. Λοιπόν, επέλεξα να πάρω το γιάρι στα χιόνια για ένα και βασικό λόγο. Ότι αν θα μπούμε όλοι με χιόνια μέσα στο αυτοκίνητο, θα ήθελα να είναι το γιάρι. Και όχι τον μπεβέ. Και ούτε το Mazda. Το καλό βέβαια με το γιάρι σε αυτό το ταξίδι είναι ότι μπορείς να τρως, να πίνεις καφέ και να έχεις το cruise control και να μην χρειάζεται να πιάσεις το τιμόνι. Έχουμε ξυπνήσει από τις 7 η ώρα, έχουμε μαζέψει δυνάμεις και είμαστε έτοιμοι να οργώσουμε τις πλαγιές. Είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος για να κατατροπώσουμε τις... Όχι, δεν έχουμε αντιπάλους. Να βλέπεις τα γιόνια. Βλέπετε. Εκεί θα πάμε. Το μεταξύ ελατοχώρι έχω πάει στο παρελθόν. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω καν διαδρομή. Δηλαδή πρώτη φορά ανεβαίνουμε πάνω. Τελευταία φορά είχαμε πάει στο Καϊμάξ, στον Άγιο Θανάσιο παρά με την Κωνσταντίνα. Οπότε θα δούμε και τη διαδρομή και το πώς θα έχουμε πρόσβαση στην πίστα. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Είδαμε τα πρώτα χιόνια. Αυτό είναι καλό σημάδι. Σημαίνει θα έχει χιόνια και στην κορυφή. Λοιπόν, ξεκίνησε η προετοιμασία. Έχουμε φτάσει. Όπως βλέπετε, είμαστε έτοιμοι. Έχει απίστευτο χιόνι. Θυμήθηκα ότι είναι και κάπως απότομη. Παρ' όλα αυτά, δείτε εδώ. Ναι, σε εδώ, Κωνσταντίνα. Μπορεί να μην ξέρω, αλλά. Κάμερα ready, σίγουρα. Σκι ready, δείτε εδώ, outfit. Θα ξεχωρίζει. Άγγελος. Εγώ εδώ, εντάξει, πιο απλοϊκός. Έτοιμος. Εγώ την τελευταία φορά έχω παίξει μάσκα, έχω παίξει σκουφάκι και είμαι, νομίζω, αρκετά καλά όσο αφορά τη θερμοκρασία, δηλαδή δεν κρυώνουμε. Το θέμα είναι τώρα, Άγγελε, στον εξοπλισμό, τι θα καταφέρουμε. Να πάρουμε πάνω στο βουνό. Ήρθε και η ομάδα χιονιάς νούμερο Β. Καθυστερημένη κανένα τέταρτο, δεν πειράζει. Πάμε τους συναντήσουμε. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ομάδα χιονιάς νούμερο 2. Αντώνης εδώ φόρησε τη φόρμα του και λέει πάω για καφεδάκι. Σε λατοχώρι. Κομπλέ, από θάσο είναι το παιδί, δεν ξέρει. Όχι, και έτσι έρχομαι, αντέχω. Μένω σε ένα σπίτι μείον 10 βαθμούς. Αντώνης επαγγελματίας πρώτη φορά. Και το σκίζω όλο τώρα. Κάναμε όλο το πρόγραμμα της εβδομάδας για να έρθουμε μεσοβδόμαδα. Τετάρτη σήμερα. Γιατί το Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Αν μπορείτε, κάνετε χάρη στον αυτό και ελάτε καθημερινή. Θα με θυμηθείτε, είναι το απόλυτο play. Αυτό παίξαμε και ήρθαμε. Αντώνη, έχεις ξανακάνει σκι ποτέ? 10 χρονών. Θα είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Όντως από 10. Θα πεθάνουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα προ, γιατί πάντα να ξέρετε έτσι γίνονται ατυχήματα. Έρχεται ένα προ. Πουλούδα εμένα, εγώ ξέρω. Και αυτοί που δεν ξέρουν κουτρουβαλιάζονται. Όπως είχα πάθει εγώ στον Πάσχα με τον αδερφό μου και καταστραφεί διακοπές μου. Δες το σε άλλο vlog. Ξεκίνησε η ομάδα, πάμε. Team ready. Κάμερα ready. Τώρα βάλε πική μουσική να παίζει έτσι. Δεν έχουμε εμπειρία, αλλά έχουμε στυλ. Κωνσταντίνα ειδικά. Το είχαμε πάρει πριν 2 χρόνια αυτό που πηγαίναμε σκι και από τότε δεν ξαναπήγαμε. Δεν το φόρεσα γιατί. Και υπήρχε εμπειρία τότε. Αλλά χάθηκε. Τώρα χάθηκε. Εκεί ξεκινάνε τα λίγα. Έτοιμοι. Λοιπόν, φοράμε τα σκι. Παιδιά, το θέαμα είναι καταπληκτικό. Μιλάμε για μια ομάδα εμπειρία αυτή τη στιγμή εδώ. Θα μαζέψουμε σαβούρτες. Θα πέσει, δεν έγινε κάτι. 2-2. Όχι! 3-3. Σήκω, Αντώνη. Ο χάλος. Όχι. Εντάξει, 4 down. Έλα, Κωνσταντίνα. Τι χειρότερο θα πας. Πάμε, πάμε, φρένο, φρένο, δεξιά, σε μένα, δεξιά, δεξιά, φρένο, φρένο, φρένο. Μπράβο, άπλωσέ το, δεξιά, άπλωσέ το. Οχοχοχοχοχοι. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, φρένα, ρε, έπεσε. Μπράβο. Ελεγχόμενη πτώση από την Κωνσταντίνα. Άγγελε, εμείς οι δύο μείναμε. Παιδιά, δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό, αλλά το ελατοχώρι ξεκινάει απότομα για καινούριους. Τώρα πάμε αριστερά, Άγγελε. Ναι, άλλαξε τη φορά σου αριστερή. Ρίξε το βάρος στο αριστερό πόδι και το δεξί λίγο πιο έξω και να σε γυρνάει. Έλα, Αντών. Λοιπόν, αφού όλοι φάγαν τη βούτα τους, προσπαθώ κι εγώ να φάω τη δικιά μου. Είναι υπέροχα μου. Φρεναριστά, φλόρικα, όπως πρέπει για 2 χρόνια πραξίας. Ο Άγιος περιμένει μια ώρα και άνοιξε κάμερα. Εδώ βλέπουμε τον Αλεκάν και τον Mr. Antoine να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους στους ορεινούς τόπους του ελατοχωρίου. Να βγάλω την κάμερα στη μέση. Ναι. Γενναία πτώση. Μετά ξανασηκώθηκα όμως και κατέβηκα χωρίς να πέσει. Μπράβο. Πρώτη φορά στο lift η Κωνσταντίνα. Τρομακτική εμπειρία θα παραδεχτώ. Αλλά η θέα, δες εδώ. Τα παιδιά καθίσαν 4 μετά από εμάς μέχρι να προσαρμοστούν. Κάνουν κάτι δονήσεις που με αγχώνουν. Μπορείς να πεις ότι είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αν σκεφτείς πόσο πράγματα μπορεί να πας στραβά. Σταμάτα πάντα! Τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου εμπειρία έχουμε κάποια θεματάκια. Ελπίζω να τα λύσουμε στην πορεία. Meanwhile. Οπα! Φρένο! Φρένο, φρένο.
Φρένο. Είπα φρένο. Κλείσε. Άνοιξε πίσω. Κι άλλο, ρε. Ωραία. Αυτό ήταν. Όπα. Με τσάντα, πες. Απέσαι σε κρυφτάγω δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορείς να βγάλεις την τσάντα. Όχι, τώρα η τσάντα δεν βγαίνει. Απλά βγάζει βλόγκο το θάνατό μας. Ωραία. Να έχεις κάτι καθόλου καλά, ναι, ισχύει. Πότε τέλειωνε αυτό, το μαρτύριο. Έχεις δει την ταινία. Νομίζω thriller ταινία αυτή. Κάτι να ασφαλίζει. Ναι, αυτό και εγώ σκεφτόμουν να θα ασφαλιστούμε. Δεν θα πέσουμε. Να κοιτάμε ψηλά. Ψηλά. Λοιπόν, στην ταινία που λέγαμε, ο χαρακτήρας έμεινε πάνω στο τηλεφερίκ και πάγωσε μέχρι θανάτου. Θα μπορούσα να κρυφτώ αυτό εδώ πάνω. Ετοιμάζουμε αυτό το μούτρο με εγώ. Αλήθεια. Λοιπόν, άκου θα κάνω. Εγώ μπορώ να πηδήξω στο επόμενο τηλεφερίκ αν θες. Το μεταξύ αυτή τρελή που πάνε με τα πόδια έχουν πέσει από εδώ πέρα και πάνε. Πέσατε! Δεν πέσατε! Και νομίζω στην ταινία δεν ζει κανείς. Τώρα προς τα πού πάμε. Αφού έχουν γίνει κανένα 2-3 κατεβάσματα στην Baby League, έχω πάρει λίγο αυτοπεποίθηση. Η ομάδα καλά πάει, είναι πολύ smooth εδώ. Οπότε όσοι έρθετε να το χώρι να ανέβετε και να είμαστε εδώ στο Baby League. Και αυτό είναι. Και όλα τελείωσε. Λοιπόν, θα τολμήσουμε με Άγγελο να κάνουμε την πρώτη φορά κατάβαση. Δεν έχω ξανακατέβει. Είναι ο μόνος που δεν έχει πέσει. Είναι ζόρικη. Πολύ. Δεν ξέρω τι είναι, η αλήθεια είναι. Καλό είναι να συγκεντρωθούμε στην πορεία μας. Και όχι κάμερες, θα το τραβήξουμε μετά. Λίγο αργότερα ο Άγγελος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε αυτήν εδώ την κατηφόρα, η οποία για μας είναι όντως απότομη. Και θα συνεχίσουμε φρεναριστά. Είναι λίγο πιο τρομακτικό από ό,τι περιμένα. Μην γυρίσει κανένα πόδι μόνο. Πώς είσαι, νιώθεις ότι τραμπούλησε κάτι. Είναι απότομο. Άγγελ, νομίζω κάνα μεγάλο λάθος. Λέει είναι μαύρη αυτή, έτσι μου πάνε. Εντάξει, δεύτερη φορά σκι. Παιδιά, δείτε πως είναι. Με πήρε τη Λίλη Κωνσταντίνα και μου λέει είστε καλά. Λέω γιατί. Γιατί λέει αυτή που κατεβαίνετε, λέει είναι μαύρη. Και λέω. Και λέω δεν είμαστε και απόλυτα καλά. Τη λέω. Θα δούμε πως θα πάει. Παιδιά, ζούμε ένα εφιάλτη. Πράγματι, πιο ζόρικα από το μίζαμε. Κατεβαίναμε κόκκινη και θα κατεβαίναμε μαύρη. Με τον Άγγελο δεν είμαστε καμιά ώρα. Κάθε δεύτερη στροφή πέφτει και έχει αρχίσει και γίνεται επικίνδυνο. Ευτυχώς ρωτήσαμε και μας είπαν να δοκιμάσουμε πράσινη. Αλλά για να πάμε, πρέπει να κατέβουμε άλλο τόσο. Ωπ, φρένα μέχρι σου πάει. Ωραία. Κατέβηκε, τα κατάφερε. Από εκεί το κόκκινο. Από εκεί έχει μαύρο το κενό που βλέπετε. Και από εκεί έχει πράσινο. Έλα. Η πράσινη παλεύεται. Η πράσινη είναι ωραία, παιδιά. Και έχει και πολύ ωραία διαδρομή. Τσεκάρτε. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε μια νίκη του iPhone απέναντι στην GoPro την 7. Τη Hero, διότι δεν δουλεύει προφανώς από το κρύο για μια ακόμη φορά. Και το iPhone λειτουργεί. Δώσε. Αλλάξαμε και τσάντες με τον Άγγελο για να έχει λιγότερο βάρος. Είναι βολτάδα εδώ. Μόλις τώρα ανακαλύψαμε ότι η Clio ήταν η κόκκινη που πήγαμε, ενώ θα πρέπει να πάμε εδώ στην Αρατό που ήταν η πράσινη. Εύκολη. Πάμε να συναντήσουμε και την υπόλοιπη ομάδα να δούμε σε τι φάση είναι και αν θα καταφέρουμε να τους πάρουμε όλους την εύκολη την πράσινη. Κωνσταντίνα, πάμε πράσινη. Φύγαμε. Άγγελε, έλα, πράσινη όλοι. Ξεκίνησε η ομάδα, δες τους. Έχουν γίνει επικές βούτες, by the way. Κωνσταντίνα, δώσε σλάλομ, δεξιά-αριστερά. Πάνε δεξιά, δώσε δύναμη στο δεξί πόδι. Μπράβο. Τέλεια, god mode. Πάμε, Chris. Από εκεί θέλω να τσουλήσεις. Πάμε. Η Chris την κόλλησε. Περίμενε. Εγώ το κάνω. Θα το κάνω, έλα. Κάτω παππούτσι σου, Κρίτσι! Δεν προσπάθησα, Κρίστη, περίμενε! Κάτι περίμενε! Το έχω! Όχι, όχι! Στο κεφάλι μου! Τσίκο το πόδι! Όχι, το πάνω! Με πήρε κάτι φορά! Με πήρε κάτι φορά, ρε μέσα! Συνθήκες είναι δύσκολες! Έλα, Κρίστη! Πάμε! Το έχουμε! Έλα, τον! Μπράβο! Μην πατάς τα σκί σου! Μην πατάς τα σκί σου! Έφυγε το σκί! Είχαμε μια πολύ καλή φούτα του Κωνσταντίνα, never cotton tape. Μπράβο, κάνουμε τα παπάκια τώρα. Τα παπάκια στη σειρά. Πάμε! Και ο κανός αν δεν πες δεν μαθαίνεις. Έβγε στα πάτητα. Έτσι. Πάμε. Έλα. Δεξιά φρεναριστά. Δεξιά. Παιδιά είναι τρελός, δεν ξέρει να φρενάρει. Είναι ότι καλύτερο Αντώνης, παιδιά. Είναι ότι καλύτερο. Είναι πολύ καλό στο να φεύγει ευθεία, αλλά δεν ξέρει να φρενάρει. Έλα, Αντώνη. Έφαγε kill character. Τον διάβολο που είναι αυτό, δες το. Οχ, πάλι. Τι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το έχει κάνει πάνω από 100 φορές. Πάμε.
να με πάρουν για πολύ. Πού είναι ο κινηματογραφιστής μου, το χρειάζομαι ρε φίλε, σε βγάλεις κάτι πλανάρες. Λοιπόν, πάμε για τρίτο και τελευταίο ανέβασμα για σήμερα. Έχουμε μείνει με Άλεξ και Άγγελο. Πάμε να ξανακατεύουν την πράσινη με έτσι ωραίο ρυθμό. Για σβήσουμε τώρα, ξυπνήστε ο ήλιος, έχει αρχίσει και έχει ψόφο. Για να δούμε πώς θα πάει. Παιδιά, εγώ αυτό ήθελα. Ήθελα ο Άγγελος να γίνει λίγο πιο άνετος στο σκι για να μπορεί να με τραβάει τι κάνω πλάνο. Τώρα το ευχαριστήκαμε. Λοιπόν, κατεβήκαμε όλοι. Τέλος καλό, όλα καλά, εξαιρετικά. Αύριο θα ξαναπάμε πρώτη θέση. Τώρα πάμε να βρούμε το Airbnb. Έχουμε σπίτι για 6. Να αράξουμε λίγο, να αλλάξουμε και πάμε για φαΐ. Ελπίζω τώρα το χώρι και ελπίζω να είναι σούπερ. Βασικά, ό,τι και μας δώσει τώρα να φάμε, σούπερ θα είναι. Παιδιά, δεν ξέρω πού είναι αυτό που έχουμε κλείσει. Πήρα στην κορυφή του χωριού. Δεν πάνε τα μάξια. Δεν σου δίνει τώρα πάμε. Εκεί πάνω. Δεν ανεβαίνω εκεί πάνω. Α, πού είναι αυτό, ρε, στον Παρθενώνα κλείσαμε. Να μας πει ανέβουμε από εδώ αυτό, δες εδώ. Άτο, ανέβαλε. Παιδιά, το σπίτι είναι αυτό εκεί. Τι είναι ρε. Τι είναι αυτά ρε. Τα παιδιά ρικά. Αυτό εκεί είναι το σπίτι. Αν είχαμε κάποιο 4x4 θα ανοίγαμε την πόρτα και το παρκάραμε εδώ. Γεια σας, σύμφωνα. Εδώ είναι λίγο off-road οι συνθήκες. Εντάξει παιδιά, η θέα είναι απίστευτη ρε. Ξυπνάς και πιάτο όλο το βουνό, αν είσαι του βουνού. Και έχουμε και κατοικίδια. Για να δούμε μέσα μας. Airbnb Tours. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας το χωριό. Είναι το εξοχικό στο χωριό που πάντα ήθελες και ποτέ δεν είχες αυτό. Μεγάλο σαλόν εδώ να κάνουμε την παρέα. Μπορούμε αν θέλουμε με κάργο να ανάψουμε τζάκι και μέσα. Έχουμε εδώ κουζουνίτσα, γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι, έτσι έλεγε. Έχει καφέ, έχει κάψουλες. Εδώ ένα διπλό κρεβάτι με θέαδες εδώ. Τζακ, σοφιτούλα. Έλα πάνω και μέσα. Το καμπατζόνο! Εδώ είναι το δωμάτιό μου με την Κωνσταντίνα. Ο ένας πάνω από τον άλλο θα περνάει. Ωραίο. Και αυτό είναι σαν δωμάτιο καραβιού. Σαν τέτοιο από καράβι. Εδώ κοιμάται ο Άγγελος. Εδώ Αντώνης. Κόζι. Θέλω να βγω και εγώ να τραβήξω ένα ντρόμ. Κρίση, θα καταφέρουμε να φάμε. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουμε λίγες επιλογές και. Τα πιο κοντινά είναι στα 15 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το σωστό, να έχεις αναμονή για το φαγητό. Σαντινά. Ναι. Και κάτσε εδώ. Προσπαθώ να ζεσταθώ και ταυτόχρονα κοιτάω τη θέα και ταυτόχρονα φτιάχνω, βάζω post. Ο Άγγελος τραβάει πανόραμα φωτογραφία μες στο κρύο. Αλλά αυτή η θέα είναι όντως για πανόραμα. Όλα καλά με αυτό το σπίτι, τρομερά όλα. Αλλά έχει 6 κρεβάτια και μία τουαλέτα. Μου κουτέρας με αντώνησανε μέσα εδώ και κάνα μισά ώρα και να θέλουμε να φύγουμε και να μπορούμε. Πόση ώρα! Συνεχίζω από, Θα πάμε παλιό ελατοχώρι για φαγητό. Δεν έχουμε βρει κάτι συγκεκριμένο και για καφέ. Δεν έχουμε βρει κάτι συγκεκριμένο ξανά. Ούτε γενικά εδώ στην περιοχή. Θα τα ανακαλύψουμε. Και όπου μας βγάλει. Ομάδα έτοιμη, ομάδα αποχωρεί. Το καλό με όταν πας διακοπές για σκι, ας πούμε για χιόνια, είναι ότι είσαι προετοιμασμένος για κρύο. Που αυτή τη στιγμή είμαι έξω και δεν παγώνω καθόλου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη μειώνω πάντα έτσι χαλαρός και καταλήγουμε να παγώνουμε. Ήρθαμε παλαιό ελατοχώρι, παιδιά. Χωριό φάντασμα. Και μένουμε χωρίς φαγητό και το όνειρό μου να πάω στο παλιό ελατοχώρι βυθίστηκε. Όλα κλειστά. Οκ, το παλιό ελατοχώρι μας απογοήτευσε, ήταν όλα κλειστά. Αλλά ήρθαμε στο ελατοχώρι το κανονικό, το original. Και έχουμε βρει μια ταβέρνα η οποία είναι παραδοσιακή. Πρέπει να πλακώσουμε τα κοψίδια γιατί έχω μια τρύπα, ένα κενό μέσα μου. Λες και με έχουν πυροβολήσει. Έλα, γεια μας. Και τώρα περιμένουμε το κυνήγι, παιδιά. Άστο. Το έχουμε πάει παραδοσιακά με αγριογούρνο, κότσι, χοιρινό, μίξ, τα πάντα. Νομίζω έτσι πρέπει να κλείσει, παιδιά, έτσι πρέπει. Μετά το χιόνι, για να δούμε τι γίνεται. Ότι
ότι έχουμε γεμίσει ερήπεδο. Δεν σηκώνει τις καρέκλες. Έχουμε φάει, έχουμε γίνει έτσι. Δεν σηκώνεται κανένας. Πάμε. Τελείχτηκε εκεί. Φέραμε να ξυπνήσουμε 7 η ώρα με το ζόρι. Είναι το απόλυτο χωριό εδώ, παιδί. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν κυκλοφορεί ούτε ένα αμάξι. Πώς δύο σκυλάκια! Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο σκυλάκι. Και εσύ είσαι καλό σκυλάκι. Δες τον εδώ, κάμερα ready είναι αυτό. Κάμερα ready. Το μοντέλο. Λίπτο φακό! Τα μαζέψαμε όλα, εγκαταλείπουμε το μέρος, πάρα πολύ ωραίο. Ιδανικά θα ξαναρχόμουν για να είμαι ειλικρινής και πάμε για τη δεύτερη κατάβαση μας. Και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτό το vlog και να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε στο βουνό, οπότε αν θέλετε να βλέπετε έξτρα περιπέτειες, κάνετε με ένα follow στο Instagram και στο TikTok, καθώς ανεβάζουμε έτσι αυτά τα διάφορα τα οποία μπορεί να είναι αστεία και δεν χωράνε σε ένα vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να διασκεδάσετε έστω και λίγο μαζί μας και ελπίζω τώρα που θα ξανανεύουμε στο βουνό να επιστρέψουμε όλοι σόι και βλαβείς. Οπότε, μένετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο, περισσότερα vlog τα οποία μπορείτε να έχετε χάσει και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog!